Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για ομοειδείς συμφωνίες και μάλιστα σε ορισμένα τους σημεία σχεδόν πανομοιότυπες αυτές για τις οποίες συζητάμε. Τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Ιαπωνία και Σιγκαπούρη. Τις είπαμε τη σειρά που υπογράφτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2016 μέχρι το 2018, όπου τότε βεβαίως κυβέρνηση στη χώρα μας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πιο σημαντικό όμως, ίσως και το πιο αξιοπρόσεκτο εκτός από το περιεχόμενό τους, είναι η γεωγραφία αυτών των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, περιοχή του Ινδοειρηνικού δηλαδή. Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τυχαίο. Αφορά μια γεωγραφική ζώνη όπου παράγεται το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ και τα επόμενα χρόνια θα αντιπροσωπεύει το 70% της αύξησης της ενεργειακής ζήτησης. Πρόκειται για χώρες σημαντικές στο κρίσιμο πεδίο, το γεωπολιτικό πεδίο του Ινδοειρηνικού, ένα πεδίο το οποίο εξελίσσεται ραγδαία και σε ένα τεράστιο θέατρο άγριων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτών των ανταγωνισμών υπήρξε η γνωστή συμφωνία AUKUS, δηλαδή η νέα εταιρική σχέση ασφάλειας που συγκρότησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία, με το βλέμμα πρώτα απ' όλα στην αντιπαράθεση με την Κίνα και την κυριαρχία στην κρίσιμη αυτή περιοχή. Αυτό βεβαίως έβγαλε ταυτόχρονα πιο έντονα στο προσκήνιο τις αντιθέσεις και μέσα στο Ευρωατλαντικό μπλοκ, σηματοδοτώντας νέα όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών σε όλη την κλίμακα. Και σε αυτούς ακριβώς τους ανταγωνισμούς εντάσσεται και η πρόσφατη πολυδιαφημισμένη ελληνογαλλική συμφωνία. Η ίδια η συγκρότηση της AUKUS έχει εξ αρχής έντονα χαρακτηριστικά πολεμικής στρατιωτικής προετοιμασίας σε μια γεωγραφική ζώνη όπως ο Ινδοειρηνικός, με πολλά ανοιχτά μέτωπα, ενώ οι χώρες της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο καλούνται όλο και περισσότερο, όλο και πιο πιεστικά να πάρουν θέση. Απαγορεύεται δηλαδή η ουδετερότητα. Τώρα, σύμφωνα με μια πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η περιοχή του Ινδοειρηνικού, αξίζει να διαβάσω το σχετικό απόσπασμα, αυτή η περιοχή αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αυξανόμενη οικονομική, δημογραφική και πολιτική βαρύτητα της περιοχής την καθιστά βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της διεθνούς τάξης και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Υπάρχει στενή διασύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής του Ινδοειρηνικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια δηλαδή τα λέει, είναι ήδη ο κορυφαίος επενδυτής και ο κύριος εταίρος αναπτυξιακής συνεργασίας στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, καθώς και ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της περιοχής. Ο Ινδοειρηνικός και η Ευρώπη κατέχουν από κοινού πάνω από το 70% του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και πάνω από το 60% των ροών άμεσων ξένων επενδύσεων. Η τρέχουσα δυναμική στον Ινδοειρηνικό, προσέξτε, έχει προκαλέσει ωστόσο έντονο γεωπολιτικό ανταγωνισμό, ενισχύοντας τις αυξανόμενες εντάσεις στο εμπόριο και τις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και στους τομείς της τεχνολογίας, της πολιτικής και της ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να εντείνει τη στρατηγική της συνεργασία με την περιοχή του Ινδοειρηνικού. Επιπλέον δε και ανάμεσα στα άλλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει, η ίδια το λέει, να πραγματοποιήσει ακόμα περισσότερες κοινές ασκήσεις και ελιμενισμούς με εταίρους της περιοχής του Ινδοειρηνικού, μεταξύ άλλων πολυμερείς ασκήσεις με σκοπό την καταπολέμηση της πειρατείας και την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην περιοχή. Βεβαίως, λόγω της AUKUS, οι συνομιλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αυστραλία για μια πιο προωθημένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου πάγωσαν προσωρινά, ενώ και με τη Νέα Ζηλανδία και την Ιαπωνία δεν έχουν αρθεί ακόμη όλα τα εμπόδια για τέτοιου είδους συμφωνίες. Φαίνεται ότι για τη Σιγκαπούρη τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα για μια τέτοια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Και όλα αυτά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί, όπως είπαμε, την ενίσχυση των ευρωπαϊκών ομίλων μέσω των λεγόμενων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, οι οποίες στην ουσία επιδιώκουν το άνοιγμα αυτών των αγορών στο ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Ας δούμε λίγο αυτές τις συμφωνίες.
Διαβάζω από την εισηγητική πάλι έκθεση. Συμβάλλει, λέει, σημαντικά στην ενίσχυση της συνολικής εταιρικής τους σχέσης μέσω της εμβάθυνσης της πολιτικής και τομεακής συνεργασίας και της ενίσχυσης των κοινών δράσεων για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων. Το νόημα εδώ βρίσκεται στο τελευταίο κομμάτι, εκεί που μιλά για τις περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Θα επιτρέψουν επίσης στην Ένωση να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή γεγονός επωφελές και για την ελληνική πλευρά. Δηλαδή για τους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους και για την ελληνική αστική τάξη και όχι βέβαια για τον ελληνικό λαό. Πρόκειται βέβαια για συμφωνίες οικονομικού περιεχομένου κατά βάση, οι οποίες γίνονται όχι για τα αμοιβαία συμφέροντα των λαών, δεν έχουν και δεν θα μπορούσαν να έχουν ένα τέτοιο χαρακτήρα τούτες οι συμφωνίες ανάμεσα σε καπιταλιστικά κράτη και σε ενώσεις καπιταλιστικών κρατών, αλλά πρόκειται για συμφωνίες οι οποίες αφορούν στη διείσδυση και την επιχειρηματική δράση μεγάλων ομίλων και μάλιστα σε ένα περιβάλλον που ολοένα γίνεται και πιο ανταγωνιστικό, με τις συνεργασίες και τις συγκρούσεις να εναλλάσσονται. Σε αυτές λοιπόν τις business φιλοδοξούν να πάρουν μέρος και ορισμένοι πιθανόν ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή είναι όλη η ουσία σε σχέση με και με τις τέσσερις συμφωνίες. Θα καταψηφίσουμε λοιπόν ως ΚΚΕ τις δύο πρώτες συμφωνίες, έτσι όπως εισάγονται με την σειρά, με τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία. Και προχωράω τώρα και πάω στις επόμενες δύο, όσο γίνεται πιο γρήγορα, οι οποίες και αυτές, με την Ιαπωνία δηλαδή και τη Σιγκαπούρη, οι οποίες αποτελούν μια προσπάθεια εκ νέου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα και να κερδίσει χώρο, ακόμα περισσότερο χώρο, έναντι των ανταγωνιστών της. Αυτές βέβαια οι δύο συμφωνίες αποτελούν και τον προάγγελο της επικείμενης, κατά πως φαίνεται, Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών, συμφωνίες βεβαίως που θα ανοίξουν για τα καλά τις αγορές αυτές, για τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αυξηθεί η εξαγωγή κεφαλαίων. Αυτή θα αυξηθεί. Δεν θα αυξηθεί η εξαγωγή της δημοκρατίας, η εξαγωγή των κεφαλαίων θα αυξηθεί. Οι συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη, πέρα από την οικονομική σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους μονοπωλιακούς ομίλους, αποκτά και ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία εξαιτίας του σφοδρού ανταγωνισμού που εξελίσσεται στην Ασία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα και την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην απομονωθεί από την περιοχή, αλλά και αυτές τις σύνθετες σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, η οποία αντιμετωπίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εταίρος και ως αντίπαλος ταυτόχρονα, εν ώψη μάλιστα και της πρόσφατης συμφωνίας τους, η οποία προκάλεσε και την έντονη αντίδραση, όπως είδαμε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τμήματα του κεφαλαίου που βρίσκονται σε ανταγωνισμό και όχι σε συνεργασία με τα κινέζικα μονοπόλια. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τη Σιγκαπούρη είναι σημαντική για τα συμφέροντα των ευρωενωσιακών μονοπωλίων, αλλά και τον ραγδαία αναπτυσσόμενο καπιταλισμό της Σιγκαπούρης, που είναι ο ισχυρότερος στις χώρες του ASEAN, το γνωστό σύνδεσμο των κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Με συνολικά 208 δισεκατομμύρια ευρώ σε συναλλαγές αγαθών, 77 δισεκατομμύρια ευρώ σε συναλλαγές υπηρεσιών, ο ASEAN ως σύνολο είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Με 263 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016, στον ASEAN 263 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος άμεσος ξένος επενδυτής στον ASEAN, ενώ ο ASEAN ως σύνολο είναι με τη σειρά του ο δεύτερος μεγαλύτερος άμεσος ξένος επενδυτής από την Ασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 116 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Σιγκαπούρη τώρα είναι ο μεγαλύτερος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 των συνολικών συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ASEAN και σχεδόν τα 2/3 των επενδύσεων. Πάνω από 10.000 επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εγκατεστημένες στη Σιγκαπούρη και τη χρησιμοποιούν σαν κόμβο για ολόκληρο τον Ειρηνικό. Είναι βεβαίως γνωστή και η τακτική, μάλλον η επιλογή του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου ως προς την περιοχή αυτή, τη χώρα αυτή της Σιγκαπούρης. Με τα δεδομένα αυτά
και τον οικονομικό πόλεμο που μένεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θεωρούν αυτή την περιοχή περιοχή στρατηγικής σημασίας και ασκούν επιθετικότατη πολιτική μετά την αποχώρησή τους από τον TTP, από την TTP και την Κίνα στην περιοχή. Η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Σιγκαπούρη αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα, όπως καταλαβαίνετε, για τους επιχειρηματικούς ομίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η απελευθέρωση των αγορών, υπηρεσιών, των επενδύσεων, η ελεύθερη πρόσβαση των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως στην αγορά υπηρεσιών κοινής ωφελίας, η άρση των εμπορικών φραγμών, το σύστημα προστασίας, όπως ονομάζεται, των επενδυτών, υπηρετούν, όπως καταλαβαίνετε, μονάχα τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Για τους εργαζόμενους, τι σημαίνουν? Σημαίνουν ένταση της εκμετάλλευσης, σύνθλιψη των αυτοαπασχολούμενων και όλων των μικρών επαγγελματιών και των αγροτών. Για τους εργαζόμενους δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ένταση της εκμετάλλευσης. Για όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται βεβαίως στις χώρες αυτές, στα γνωστά περιβόητα εργασιακά κάτεργα των λεγόμενων ασιατικών τίγρεων, και ας θυμηθούμε εδώ και το καρόσι, μια ασθένεια, σύγχρονη ασθένεια των εργαζομένων στην Ιαπωνία από την υπερεντατικοποίηση της εργασίας τους. Μιλάμε δηλαδή για την απόλυτη εργασιακή εξουθένωση και εντατικοποίηση. Όλα αυτά προορίζονται για τους εργαζόμενους. Γιατί τα κέρδη, την ίδια στιγμή, τα κέρδη είναι για το μεγάλο κεφάλαιο και για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Όπως καταλαβαίνετε, καταψηφίζουμε και τις επόμενες δύο συμφωνίες με την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη.